Γεια σας. Η Ζήτα είναι μια σπάνια περίπτωση στην ιστοσελίδα μας, γιατί είναι καταρχήν μια πάρα πολύ κοντή φυσική περούκα. Το μήκος της είναι 15 εκατοστά επάνω και στα πιο κοντά σημεία είναι 7,5 πόντους. Συνδυάζει μια πολύ μεγάλη γκάμα χρωμάτων, όπως αυτά που είναι τώρα της μόδας τελευταία, που είναι λίγο πιο σκούρα η ρίζα για να φαίνεται ακόμη πιο φυσικό. Έχει ένα πάρα πολύ φυσικό lace front και πολύ μεγάλο lace front. Το lace front της πιάνει πλέον όλο το μέτωπο, από κρόταφο σε κρόταφο, από εδώ πέρα. Όλο αυτό εδώ είναι πάρα πολύ φυσικό. Θα σας το δείξω και λίγο και από έξω και από μέσα, όπως φαίνεται. Αυτό είναι το lace front. Θα σας το δείξω και από μέσα, ενώρια πώς είναι. Πιάνει όλο το μπροστινό μέρος του κεφαλιού. Αυτό είναι το σημείο της φαβορίτας. Και προχωράει σε όλο το μέτωπο μέχρι την άλλη μεριά. Είναι οχυροποίητο όλο. Φαίνεται το δέρμα από μέσα σε όλο το πάνω μέρος της περούκας. Όπως εδώ πέρα. Αυτό είναι το μπροστινό της, το μέτωπο. Μέσα είναι φτιαγμένη όσο επιτοπλίσουν από τρέσα γύρω-γύρω και έχει 5 βασικά σημεία τα οποία έχουν σιλικόνη, αυτό είναι πίσω ο σβέρκος, σιλικόνη για να κολλάει στο σβέρκο, στις φαβορίτες δεξιά και αριστερά και σε 3 μεγάλες ευθείες γραμμές πάνω, στο πάνω μέρος του κεφαλιού και στην κορυφή. Η περίμετρός της είναι 52 με 54 εκατοστά. Το μέγεθος λέγεται small αυτό. Η περίμετρος είναι στην ουσία το γύρω-γύρω της περούκας, αυτό εδώ πέρα. Εσείς θα πάρετε μέτρα, όπως είναι και η φωτογραφία που φαίνεται στην περιγραφή της περούκας στην ιστοσελίδα μας, εκεί που είναι οι φωτογραφίες. Παίρνετε μέτρα την περίμετρο του κεφαλιού, ξεκινώντας από το πάνω μέρος του μετώπου. Περνάμε γύρω-γύρω πάνω από το αυτί, πίσω στο σημείο που τελειώνουν τα μαλλιά θεωρητικά, γύρω γύρω πάλι και ανεβαίνουμε πάλι πάνω εδώ πέρα. Αυτή είναι η περίμετρος του κεφαλιού. Η περούκα αυτή είναι small, 52 μέχρι 54 εκατοστά. Βέβαια το ρυθμίζεται με τα λουράκια που έχει εδώ πέρα, μπορείτε να την κάνετε λίγο πιο μεγάλη ή λίγο πιο μικρή. Μπορεί να γίνει 51 εκατοστά ή και 55, λίγο μεγαλύτερη. Αυτά από μένα και θα δείτε και τώρα συνέχεια ένα βίντεο 360 μοίρες της περούκας, πώς φαίνεται από όλες τις μεριές. Ευχαριστώ.